Καλωσορίζουμε από την Αθήνα και το portal902.gr τον κύριο Σωτήρη Ζαριανόπουλο. Είναι δημοτικό σύμβουλο του ΚΚΕ με τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο Θεσσαλονίκη και στέλεχος του κόμματο. Κύριε Ζαριανόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Από Η Θεσσαλονίκη. μέρα μας βρίσκει με γενικευμένο lockdown στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και σε άλλες περιοχές. Είχαν προηγηθεί κάποια περιοριστικά μέτρα την περασμένη εβδομάδα, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν απέδωσαν. Και η κυβέρνηση προχώρησε πια στο γενικευμένο lockdown στο νομό της Θεσσαλονίκης. Ένα πρώτο σχόλιο. Τι μας δείχνει αυτή η σταδιακή επιβολή των μέτρων στις πόλεις που έχουν προβλήματα? Είναι αποτελεσματικά? Καταρχήν, επειδή η χώρα χωρίζεται κάθε μέρα και σε διαφορετικές ζώνες από την κυβέρνηση, κάθε μέρα αλλάζουν αυτές τις ζώνες, για να υπάρχει μια ιδέα στους ακροατές μας για το τι ακριβώς συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες προς το παρόν που έχουν περάσει στη λεγόμενη κρύπη περιοχή. Είναι ουσιαστικά οι συνθήκες που είχαμε στην πρώτη καραντίνα. Ναι. Ακόμη και η μετακίνηση στη διάρκεια της ημέρας γίνεται με τα γνωστά SMS και βέβαια με απαγόρευση μετακίνηση από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το βράδυ. Απαγόρευση. Ναι. Έχουν κλείσει όλα τα καταστήματα πλην τις εστίασεις φαρμακείων κτλ. Με χθεσινή απόφαση, που συνέχεια βέβαια αλλάζουν, έχουν κλείσει εκτός από τα πανεπιστήμια και τα λύκεια. Πραγματικά τα στοιχεία φαινόντουσαν ήδη εδώ και ένα μήνα από τις μελέτες που έκανε στα λίμματα της πόλης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι περιμένουμε μια τεράστια έξαρση. Αυτό βέβαια ως γνωστό ουσιαστικά εμφανίζεται 14 περίπου μέρες μετά από τα πρώτα εγκλήματα. Ναι. Ήταν γνωστό λοιπόν το τι θα αντιμετωπίσουμε. Παρόλα αυτά, και η κυβέρνηση και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και άλλοι φορείς εδώ πανηγύριζαν στις αρχές Οκτώβρη ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη όπως τη λένε COVID free. Δεν έχει πρόβληματα. Πραγματικά το δίνω στα 5%, αλλά παντού χτυπούσαν καμπανάκια ότι έχετε μια τεράστια έξαρση με βάση τα ευρήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα όποια μέτρα πάρθηκαν βεβαίως δεν είχαν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Η αύξηση που είχαμε και πολύ περισσότερο η αύξηση που περιμένουμε σύμφωνα με τους επιστήμονες για τις επόμενες μέρες είναι εκθετική όπως τη λένε, αλματώδης, πραγματικά τεράστια. Το ζήτημα το οποίο τίθεται και θέτουμε και εμείς είτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά πολύ περισσότερο έξω από αυτό είναι αυτό το οποίο τίθεται και σε όλη τη χώρα, ότι η κυβέρνηση και βεβαίως και οι Δήμοι και οι περιφέρειες αυτό το διάστημα από το ξέσπασμα της κρίσης το Μάρτιο του φέτος. Έτσι. Ναι. Και θυμίζω ότι η Θεσσαλονίκη και το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, η συνεδρίασή του, ήταν το πρώτο πεδίο εμφάνισης κρούσματος κορονοϊού. Σωστά. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Έκτοτε λοιπόν, αφενός μεν συσσωρεύτηκε πείρα στον επιστημονικό κόσμο, αλλά και στον πολιτικό κόσμο για την αντιμετώπιση, και εγχώρια και διεθνής πείρα. Ωστόσο, υπήρχε χρόνος, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα απολύτως μέτρο όσον αφορά τις υποδομές. Και τότε και στη διάρκεια της χαλάρωσης των μέτρων το καλοκαίρι, αλλά και σήμερα ακόμα που έχουμε αυτά στο χέρι μας αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, επιμένουν αν το θέλετε, στο πρόβλημα της ατομικής ευθύνης. Ναι. Ακόμα και σήμερα, μέσα σε συνθήκες πραγματικά εγκλεισμού του κόσμου μέσα στα σπίτια του, συνεχίζουν να μιλάνε για το ζήτημα της ατομικής ευθύνης, προσπαθώντας συνειδητά να στρέψουν τη σκέψη του κόσμου για να ενοχοποιήσουν κάποια κομμάτια της νεολαίας, τα οποία μαζευόντουσαν ίσως σε κάποιες πλατείες κτλ., ούτως ώστε να αποσύρουν από πάνω τους την κατηγορία, η οποία όμως σήμερα είναι ενεργή και μαζική σε μεγάλα κομμάτια του κόσμου, ότι δεν έχουν κάνει τίποτα για τα νοσοκομεία και θα αναφερθούμε σε κάποια στοιχεία. Ναι, βέβαια, δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως για τις συγκοινωνίες, δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως για τους χώρους εργασίας, δεν έχουν κάνει σε κανένα ζήτημα υποδομής για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, δεν έχουν πάρει κανένα απολύτως μέτρο. Δεν παίρνει μέτρο η κυβέρνηση, αλλά και από την άλλη, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως και η περιφέρεια, παρά τις πιέσεις μας και τις πιέσεις του κόσμου, έστω μια απλή επιστολή υπενθύμησης, αν το θέλετε, να στείλουν στην κυβέρνηση
λέγοντας ότι τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης κινδυνεύουν, δεν αντέχουν πλέον τα νέα κρούσματα, ούτε αυτό έκαναν. Ναι, θα αναφερθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις διαδικασίες που έχουν εκεί γίνει. Το θέμα είναι, καταρχήν τα νοσοκομεία, αναφέρατε πολλά θέματα τώρα. Η κυβέρνηση επικαλείται τις αντοχές του συστήματος υγείας. Να πιάσουμε εκεί καταρχήν τα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία έχουμε στη Θεσσαλονίκη περιορισμό των χειρουργείων, ακόμα και των τακτικών εξωτερικών ιατρίων μόλις χθες, έτσι δεν είναι? Μας δείχνει αυτό τι, κύριε Ζαριανόπουλε, για να το έχει καθαρό και ο κόσμος, γιατί είναι ένα επιχείρημα ότι δεν έχουμε χρήματα, δεν μπορούμε να φτιάξουμε να ενισχύσουμε κι άλλο, παρότι δεν λένε αυτό οι κυβερνητικοί, λένε ότι το ενισχύουν το σύστημα υγείας, αλλά εδώ βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία κάθε μέρα σχεδόν καταραίουν από τον όγκο των κρουσμάτων και των απαιτών αναγκών. Καταρχήν, να σας απαντήσουμε στο επιχείρημα της κυβέρνησης, αν όντως ενισχύει τα δημόσια νοσοκομεία και ιδιαίτερα τις μονάδες αντιμετώπισης κορονοϊού και της ΜΕΘ. Ναι. Κυριολεκτικά κατά τις καταγγελίες των εργαζόμενων, και μάλιστα όχι μονάχα του ΠΑΜΕ, όλων των εργαζόμενων, των σωματείων κτλ., πρόκειται για αριθμητικές αλχημίες. Στην πραγματικότητα, έχουμε να κάνουμε με μετονομασία σε ΜΕΘ, μονάδες εντατικής θεραπείας, κάποιων κοινών μονάδων των νοσοκομείων. Μιλάμε για από τον ένα τομέα στον άλλο τομέα ή από κέντρα υγείας προς τα κεντρικά νοσοκομεία. Όλα αυτά παρουσιάζονται ως ενίσχυση αριθμητική του προσωπικού των νοσοκομείων κτλ. Πρόκειται κυριολεκτικά για αρχημίες. Τα στοιχεία της κυβέρνησης είναι εντελώς ψεύτικα. Δεύτερον, το ίδιο το επιχείρημα της κυβέρνησης. Κλειστείτε στα σπίτια σας, όπως και στην πρώτη καραντίνα. Γιατί το σύστημα υγείας δεν έχει αντοχές. Είναι μια ομολογία, και έτσι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, είναι μια ομολογία ότι όλο το σύστημα υποδομής της δημόσιας υγείας, και όχι μόνο αυτής, και των σχολείων και τα λοιπά, που και εδώ υπάρχουν πλευρές του κορονοϊού, στην πραγματικότητα ομολογεί ότι δεν κάνει τίποτα. Και σχεδόν περίπου το περηφανεύεται, ουσιαστικά κάνοντας τι. Και θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Στέλνοντας ακόμη και σε τέτοιες τραγικές συνθήκες τον κόσμο στην ιδιωτική υγεία. Συγκεκριμένα, τι κάνουμε σήμερα με αυτό το οποίο είπατε, με τη διακοπή των υπόλοιπων χειρουργείων κτλ. Στην πραγματικότητα, γεμίζουν, αν το θέλετε, όσο παίρνει τις μονάδες κορονοϊού και τις ΜΕΘ με κρούσματα κορονοϊού, διώχνοντας κυριολεκτικά από τα δημόσια νοσοκομεία τις υπόλοιπα ιατρικά περιστατικά που χρειάζονται θεραπεία ή οτιδήποτε άλλο, και στέλνοντάς τα στην ιδιωτική υγεία, όπως σημειωτέων, το γνωρίζουν όλοι αυτό, η κυβέρνηση ήδη έχει δεσμεύσει 30 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να ανεβάσει το νοσήλιο, το οποίο θα πληρώνει το δημόσιο, από 600 ευρώ στις ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, όπως είναι σήμερα, σε 1.800 ευρώ. Δηλαδή, βρίσκει κυριολεκτικά, εξασφαλίζει πελάτες η κυβέρνηση στην ιδιωτική υγεία, για να βάλει περισσότερα τραγικές καταστάσεις. Είναι απαράδεκτη, κυριολεκτικά. Και βεβαίως, κουβέντα δεν γίνεται, αντίθετα, σηκώνεται η τρίχα της κυβέρνησης και των όσων την υποστηρίζουν, όταν ακούμε τη λέξη επίταξη. Κοιτάξτε όμως, αυτό το οποίο, ας πούμε, ζητάει το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ, η Λαϊκή Φορέα κτλ. Κοιτάξτε όμως, το ίδιο το δικό, η δική τους νόμη, το δικό τους σύνταγμα, προβλέπει ότι σε περίπτωση πολέμου υπάρχει το μέτρο της επίταξης. Έτσι, ναι. Είναι γνωστό ότι βιομηχανίες, υποδομές κτλ. Σε περίπτωση πολέμου επιτάσσονται αυτόματα, χωρίς δεύτερη διαδικασία, την επόμενη μέρα. Σωστά. Εδώ όμως, ούτε καν το συζητάνε, σηκώνεται η τρίχα τους. Παρότι το ζητούν και φορείς των γιατρών, υγειονομικοί, τα σωματεία των γιατρών, των νοσοκομειακών και μία σειρά άλλα σωματεία και φορείς. Για να λέμε την αλήθεια, όσο τραγική κι αν είναι, αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, και ελπίζουμε ότι δεν θα συνεχιστεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, το δίλημα το οποίο μπαίνει καθημερινά μέσα στις μονάδες εντατικής παρακολούθησης και εντατικής θεραπείας, είναι ποιος έχει προτεραιότητα να ζήσει και ποιος δεν έχει. Αυτό είναι το δίλημα σήμερα. Δηλαδή, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα αναγκαστούν, θα εκβιαστούν το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό να κάνει επιλογή ποιος αξίζει να ζήσει και ποιος, γιατί έχουν γεμίσει όλες τις μέσα. Δεν έχουν τα μέσα.
και οδηγούνται σε τέτοιες τραγικές καταστάσεις. Αεροκομιδές από τη Θεσσαλονίκη σε άλλα νοσοκομεία, της Αθήνας, της Αθήνας, οπουδήποτε αλλού. Ναι. Το θέμα τώρα, θέμα των χώρων δουλειάς, κύριε Ζαριανόπουλε, και εκεί είχαμε προβλήματα, μεγάλες βιομηχανίες, που παρουσίασαν κρούσματα, πάλι είδαμε μέτρα να μην λαμβάνονται ή όπου υπήρχε παρέμβαση σωματείου έγιναν κάποιες κινήσεις. Έχετε μια εικόνα και από αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε λίγο. Καταρχήν να θυμίσουμε κάτι που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι. Ότι στην Ιταλία που είχε τα περισσότερα θύματα, θυμάμαι καλά, στο πρώτο κύμα. Εκεί όπου εντοπίστηκε η μεγάλη αύξηση του κορονοϊού ήταν στη Βόρειο Ιταλία, που είναι πολύ πιο οικονομικά αναπτυγμένη από την Νότια Ιταλία και που περηφανεύεται, και έτσι είναι, έχει το πιο σύγχρονο σύστημα, δημόσιο σύστημα υγείας σε όλη την Ευρώπη. Και όμως εκεί είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και τις περισσότερες θανάτους. Ποιος ήταν ο λόγος? Το γεγονός ότι με το ξέσπασμα του κορονοϊού τα μεγάλα εργοστασιακά συγκροτήματα της Βόρειας Ιταλίας έμειναν, συνέχισαν να παραμένουν ανοιχτά και να αποτελούν αιστείες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Αυτό το λένε όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι επιστήμονες στην Ιταλία. Ναι. Αυτό λοιπόν γίνεται και εδώ. Ήδη έχουμε στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας πολλά κλειστά εργοστάσια. Και όταν μιλάμε για κρούσμα σε εργοστάσιο, δεν μιλάμε για ένα και για δύο κρούσματα. Αν μιλάμε για παράδειγμα σε ένα εργοστάσιο της τάξης των 100 εργαζόμενων και υπολογίσουμε την οικογένειά τους με 3 με 4 άτομα, μιλάμε κατευθείαν για 400 με 500 άτομα σε κλειστούς χώρους λοιπόν πόλεων. Στα Γιαννητά, για παράδειγμα. Ή σε άλλα μικρά χωριά γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, τι γίνεται? Από μένα τους εργοδότες κανείς βεβαίως δεν περιμένει να γίνει τίποτα. Ούτε μέτρα προστασίας τα οποία θεωρούνται κόστος και δεν είναι μονάχα από τους συγκεκριμένους εργοδότες που ας το πούμε ότι είναι κακοί. Το ζήτημα λοιπόν κόστος δεν είναι μονάχα ζήτημα του μοναδικού, του ενός συγκεκριμένου εργοδότη που τσιγκουνεύεται αν το θέλετε να ξοδέψει για τα μέτρα προστασίας. Είναι λογική θεωρία πολιτική εγκεκριμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μιλάει στη βάση θεωρίας κόστους ωφέλους ότι είναι ορισμένες πράξεις επιχειρηματικές, όπως τα μέτρα ασφαλείας των εργαζόμενων, ή γενικότερες πράξεις ενός κράτους, όπως για παράδειγμα η προστασία από τις δασικές πυρκαγιές, όπου είναι κόστος το να διατίθεται το δίδυμα προς τα κέντρα. Τι κάνει όμως το κράτος? Τίποτα απολύτως. Το ζήτημα ασφάλεια στην εργασία σε συνθήκες κορονοϊού είναι εντελώς ξεγραμμένο από την ατζέντα τους. Και ο λόγος είναι απλός. Μάλλον οι λόγοι είναι απλοί. Πρώτον, ακόμα και οι ελάχιστοι ελεκτικοί μηχανισμοί που υπήρχαν για την εργασία, παράδειγμα τις ώρες εργασίας, αυτή τη στιγμή και με το νομοσχέδιο Μπρούτσι, το τελευταίο που μπήκε τώρα στη Βουλή, καταργούνται στην πραγματικότητα. Ακόμα και τυπικά. Έτσι κι αλλιώς ήταν εντελώς αποδυναμωμένο από όλες τις μέρες και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεύτερον, όταν όλη η κυβέρνηση, οι τοπικοί φορείς, οι επιχειρηματικοί, οι δήμοι, οι περιφέρειες κτλ. Αναβιβάζουν σε πρώτο επίπεδο το πώς θα συντηρήσουμε την οικονομία μέσα από τον κορονοϊό και να την ξαναστήσουμε στα πόδια της. Δηλαδή την κερδοφορία, την εκμετάλλευση, αυτό που λέει την καπιταλιστική οικονομία. Και βάζουν σε δεύτερο επίπεδο την προστασία της υγείας του λαού. Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να θίξουμε συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Για παράδειγμα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται στις περίφημες και πολυδιαφημισμένες επενδύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή από τους Αμερικάνους στην πόλη και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τι γίνεται γύρω από αυτά τα ζητήματα? Ναι. Ακόμη και ο Πομπέο ήρθε για να ελέγξει και να, να δοξολογήσει. Να προωθήσει τις επενδύσεις. Ναι, δεν μιλάει όμως για ό,τι γίνεται εκεί μέσα. Ναι. Και που είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε με τις ίδιες κακές συνθήκες. Είναι άβατο το να πάει ο κρατικός μηχανισμός και να ελέγξει τι γίνεται μέσα σε μια επιχείρηση. Και ότι γίνεται όλοι το ξέρουν. Αποκρύπτονται, και εγώ ίδιος τώρα είσαι στην τράπεζα που δουλεύω. Αποκρύπτονται περιστατικά. Λένε στους εργαζόμενους να μην πολύ λένε στους διπλανούς τους ότι ήρθαν σε επαφή με κρούσματα κορονοϊού, μη τυχόν δημιουργήσουν ανασφάλεια και απαιτήσεις από τους εργαζόμενους προς τον εργοδότη για να ληφθούν μέτρα προστασίας ή να φύγουν από τη δουλειά τους και επαφής ομάδες. Ναι. Αυτά υπάρχουν. Αυτά υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους χώρους δουλειάς. Δυστυχώς να έχουμε, χτύπα ξύλο δηλαδή, ακόμα πιο μαζικά κρούσματα και με τέτοια διάφορα που υπάρχει πλέον στην κοινότητα, ακόμα πιο μαζικά κρούσματα μέσα στους χώρους δουλειάς. Όσον αφορά, αναφερθήκατε και πριν, τα μέσα μεταφοράς
και εκεί δεν έχουμε, και εκεί δεν έχουμε μέτρα. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και ένα παράδειγμα της ιδιωτικοποίησης της, των αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, εδώ πραγματικά στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο με κορονοϊό, η κατάσταση της συγκοινωνίας είναι κυριολεκτικά τραγική. Έτσι κι αλλιώς, ναι. Και έχει, μόνο επισήμως έχει, στα χαρτιά, όχι στην πραγματικότητα. Ναι. Μόνο ένα μέσο μεταφοράς, τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, δεν έχει άλλο μέσο. Και αυτή, ο ΟΑΣΤ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι τώρα με τον κορονοϊό, βρίσκεται κυριολεκτικά σε τραγική κατάσταση. Mm-hmm. Όταν, για παράδειγμα, πρέπει να βγάζει, σύμφωνα με τα προγράμματά του, πάνω από 550 λεωφορεία την ημέρα και δεν βγάζει ούτε 200. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με συνθήκες μέσα σε κορονοϊό βόμβα. Ναι. Είναι πραγματικά ένα ζήτημα που ξεσηκώνει μαζικά τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, γιατί παρόλε τις φανφάρες και τις προηγούμενες και τις σημερινές κυβέρνησης, η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει. Εδώ τώρα τι προβάλλεται από πλευράς της κυβέρνησης, του Δήμου κτλ. Κοιτάξτε, χρησιμοποιούν με τον πιο ισχυρό τρόπο ακόμα και την υγειονομική κρίση του κορονοϊού για να περάσουν αυτό το οποίο είχαν προαποφασίσει πριν τον κορονοϊό σχετικά και με την υγεία και με τα σχολεία και με τις συγκοινωνίες. Τι κάνουμε ακριβώς? Το Σεπτέμβριο του 2019, πριν καν εμφανιστεί κορονοϊός, το πρώτο κόσμο κορονοϊός στην Κίνα, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Ζέρβας, συμφώνησε με τον Δήμο της Λειψίας της Γερμανίας, μέσα στα πλαίσια της γνωστής Ελληνογερμανικής Ένωσης Δήμων Γερμανίας και Ελλάδας, συμφώνησε την αγορά 50 λεωφορείων με το ΣΟΣΤΕΠΗ. Να βάλει πόδι, αν το θέλετε, η δημοτική διοίκηση μέσα στις αστικές συγκοινωνίες και να αποτελέσει το πάτημα πάνω στο οποίο θα έρθει αργότερα ο ιδιώτης, γιατί αυτό επιμένεται, να έρθει μέσα στο τυφλό της αντιμετωπίσεως και να κέρδει στην αστική συγκοινωνία. Αυτό γίνεται σήμερα. Χρησιμοποιούν ψέματα ότι δήθεν προσπαθήσαμε να χαλαρώσουμε τον ΟΑΣ με τα 50 λεωφορεία που πήραμε, ήταν προηγουμένη απόφαση, και έχουν τελειοποιήσουν ευρωπαϊκή οδηγία, νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ του 2018 για την ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών και συνεχίζουν την εκτέλεση δρομολογίων από τα ιδιωτικά κτέλη που το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και το συνεχίζουν μαζικά πλέον η Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε καν με αυτόν τον τρόπο αυτά τα τεράστια προβλήματα. Το θέμα είναι ότι αξιοποιείται η πανδημία, όπως είπατε, σε όλα τα επίπεδα για να περάσουν αποφάσεις που έτσι κι αλλιώς ήταν, τις είχαν στο μυαλό τους είτε οι κυβερνήσεις είτε οι εργοδότες σε μία σειρά ζητήματα. Με δημοτική αρχή. Ναι. Το πιο τρομερό είναι. Ναι, μόνο σε αυτό να κάνουμε σχόλιο. Το πιο τρομερό είναι ότι λόγω του κορονοϊού ζητάνε από το εργατικό κίνημα, από το λαϊκό κίνημα, να σιωπήσει, να κλειστεί σπίτι του, να μην αντιδράσει για να μην κινδυνεύσει η υγεία. Και την ίδια ώρα ακριβώς περνάνε τα πιο σφαγιαστικά νομοθετήματα από τη Βουλή, ακριβώς αξιοποιώντας αυτή την απαγόρευση, τα πιο σφαγιαστικά ζητήματα, όπως το τελευταίο νομοσχέδιο Βρούση για τις υπερορίες, τον συνδικαλισμό, για τα σωματεία κτλ. Βέβαια, παίζουν εκεί όπου δεν τους παίρνει. Γιατί το κίνημα στη χώρα μας και το κόμμα μας, το ΚΚΕ, έχει τεράστια πείρα σε πολύ χειρότερες συνθήκες από τον κορονοϊό για να αντιμετωπίσει τα πράγματα, και κυριολεκτικά δεν τους παίρνει. Αυτή τη στιγμή οι χώροι δουλειάς και υπ' αυτές τις συνθήκες αλώνονται κυριολεκτικά από το ΠΑΜΕ, από τους συνδικαλιστές, τους ταξικούς κτλ., οργανώνοντας τη νέα κινητοποίηση σε αυτές τις συνθήκες. Ναι. Στάση Δημοτικής και Περιφερειακής Αρχής είναι στο πνεύμα της κυβέρνησης. Βέβαια, παρεμβάσεις γίνονται εκ μέρους της λαϊκής εισπύρωσης με συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά επίσης φαίνεται να μην υπάρχει ανταπόκριση για την προστασία των δικαιωμάτων του λαού. Είναι έτσι? Κοιτάξτε λίγο, εδώ και ένα χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, συνέρχεται, προσωπικά θα μιλήσω, έρχεται στο μυαλό μου η εκτίμηση του ΚΚΕ σχετικά με το ρόλο της τοπικής διοίκησης σε σχέση με το κεντρικό κράτος. Ναι. Αυτό που λέει δηλαδή ότι ουσιαστικά αποτελεί ένα χέρι του κράτους μέσα στην τοπική κοινωνία είναι κράτος. Είναι το άλλο του χέρι. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ζωντανό και πιο αποδεικτικό παράδειγμα για την επιβεβαίωση αυτής της θέσης του ΚΚΕ για όλους τους δήμους, από όλους τους δήμους βέβαια και τις περιφέρειες, αλλά εδώ πρωτοστατεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Είναι τρομερό. Και δεν το λένε μόνο οι δημοτικοί σύμβολοι της λαϊκής εισπύρωσης. Όχι, δεν το λέει μόνο η αντιπολίτευση, αλλά το λέει και οι συμπολίτευση μέσα στο Δήμο.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν μπορεί καν να επιτρέψει όλη την έκφραση να αναπνεύσει, αν δεν πάρει άδεια από την κυβέρνηση. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Έχει καταντήσει και στα μάτια του πιο αδαός τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε ένα υποκατάστημα κυριολεκτικά της κυβέρνησης. Να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Με ψηφίσματα, προτάσεις ψηφισμάτων κτλ. Κατεβάζουμε σαν λαϊκή συσπήρωση προτάσεις για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων του κορονοϊού όσον αφορά τα νοσοκομεία, τις συγκοινωνίες κτλ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το μεγάλο ζήτημα των σχολείων και του φημοστισμού με τη τάξη των 25 και 27 μαθητών. Προτείναμε η Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία φέτος δεν λειτουργήσε και δεν λειτουργεί βεβαίως μετά τον Σεπτέμβριο ποτέ. Που έχει τεράστιους χώρους. Τεράστια κτίρια, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν με κάποιες ελάχιστες διαρρυθμίσεις και πάρα πολύ γρήγορες δεκάδες αίθουσες για τα παιδιά, ώστε να αποσυμφορηθούν τα σχολεία. Τα κλειστά καπί. Σχολεία τα οποία υπάρχουν ακόμα είναι κλειστά για διάφορους λόγους και μπορούν να αξιοποιηθούν με δημοτικές αίθουσες. Συγκεκριμένα το προτείναμε. Και όχι μόνο το προτείναμε, αλλά πήραμε την πρωτοβουλία να μιλήσουμε με στελέχη, για παράδειγμα, τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και να μας πούν ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να φιλοξενήσουμε εδώ σχολεία, παιδιά, μαθητές κτλ. Ναι. Και όμως αρνήθηκε ο Δήμος για δεύτερη φορά μόλις προχθές, παρά το γεγονός ότι η πρώτη λαϊκή συσπήρωση παρέσυρε μέλους, συσπήρωση μάλλον, και τις υπόλοιπες παρατάξεις, πολλές υπόλοιπες παρατάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνεχίζει να το αρνείται. Όπως αρνείται, για παράδειγμα, τα ζητήματα του να στείλει στο μια απλή επιστολή στην κυβέρνηση, θέτοντας το ζήτημα της αδυναμίας των νοσοκομείων να αντιμετωπίσουν πια ζήτημα ζωής, όχι θεραπείας, της ζωής. Ή το ζήτημα της επίταξης που θέσαμε, λεωφορείων, τουριστικών, κτέλ κτλ. Που αυτή τη στιγμή και λόγω των συνθηκών του κορονοϊού κάθονται κυριολεκτικά. Να επιταχθούν. Όταν μας λέει η κυβέρνηση ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, ο πόλεμος σημαίνει επίταξη. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Ζαριανόπουλε, ο κόσμος, τι πρέπει να κάνει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, γιατί χτυπιέται από όλες τις μεριές. Δημιουργείται και ένα. Και υπάρχει και ένα κλίμα φόβου, υπάρχει και ανασφάλειας. Ανθρώπινα είναι όλα αυτά βέβαια. Αλλά από την άλλη, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει ο κόσμος αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε λίγο, στη χθεσινή μας ανακοίνωση, μετά την ανακοίνωση των μέτρων και στην κριτική μας για την κυβέρνηση και το Δήμο Θεσσαλονίκης, λέμε το εξής. Εμείς πλέον δεν απευθύνουμε καλέσματα ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, γιατί ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα πέσουν στο κενό. Το κάλεσμά μας αφορά πλέον τον κόσμο στους χώρους δουλειάς, τον κόσμο στις γειτονιές. Και με προηγούμενες προτάσεις μας συγκεκριμένες, προσπαθήσαμε ουσιαστικά να μεταφέρουμε την δράση της λαϊκής συσπήρωσης στις γειτονιές. Για παράδειγμα, ότι θα πρέπει εκεί να δημιουργηθούν γύρω από τα δημοτικά διαμερίσματα οι συσπηρώσεις εκείνες, οι οποίες ανεξαρτήτως που ανήκει ο καθένας πολιτικά, μπορούν να συσπηρώσουν πάνω στο αίτημα ότι πρέπει να βρεθούν τώρα, σήμερα. Υπάρχουν χώροι για σχολεία για να αποσυμφορηθούν τα σχολεία. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε σε επίταξη των δομών των ιδιωτικών κλινικών, γιατί αυτό που θα αποφασίσει ο γιατρός που βλέπουμε στο ιατρείο του θα είναι αν αύριο θα ζήσω ή όχι. Ότι θα πρέπει να πάμε σε επίταξη, χωρίς καμιά πληρωμή δηλαδή εννοούμε, πληροφορίων ιδιωτικών, ώστε να εξομαλυνθεί κατά κάποιο τρόπο, έστω και λίγο, η απαράδεκτη κατάσταση των μας. Εδώ γίνεται δουλειά. Πρέπει βεβαίως να κάνουμε πολύ περισσότερο. Αλλά πάντως, μέσα στα στοιχεία οργάνωσης της επόμενης κινητοποίησης από τα σωματεία, τα ζητήματα όχι μονάχα, βεβαίως πρώτα αυτά, του συνδικαλιστικού νόμου του Βρότση για τις υπερορίες και τα λοιπά, αλλά και τα ζητήματα υγείας τελικά σε συνθήκες κορονοϊού, ζωής, επιβίωσης του κόσμου, είναι πρώτα-πρώτα στην ατζέντα. Και πραγματικά φαίνεται ότι συσπηρώνω τον κόσμο. Άρα λοιπόν εκεί από τα κάτω θα εξαρτηθεί το πόσο θα πιεστούν. Και υπάρχουν αποτελέσματα. Και σε χώρους δουλειάς υπάρχουν αποτελέσματα και σε δήμους υπάρχουν αποτελέσματα. Πιέζονται. Για παράδειγμα, δεν είμαι καθόλου σίγουρος προσωπικά αν θα είχαμε τόσες χιλιάδες, όσες που δεν είναι αρκετές ακόμη και αυτές, τεστ το τελευταίο χρονικό διάστημα για να μας βγάλουν ένα μέρος της πραγματικής εικόνας. Και επιμένουμε μαζικότερα, συστηματικότερα τεστ στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, εκεί όπου υπάρχει οποιοδήποτε συνοθισμός,
ούτως ώστε να δούμε το πραγματικό πρόβλημα. Εκεί πλέον αναπτύσσεται πλέον η ευθύνη στον ίδιο τον κόσμο και δεν τη δουλειά. Η διεκδίκηση των μέτρων για την προστασία και των δικαιωμάτων του και τη ζωή του στου χώρου όπου κινείται. Ακριβώς. Κύριε Ζαριανόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Να είστε καλά.